Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλη τη Διεύθυνση Προνοίας στο ότι φτάσαμε να την εισήγηση σε σύντομα διάστημα να φέρουμε την εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για να δημοπρατήσουμε, για να προχωρήσουμε στην ύπαρξη κτηρίου που θα φιλοξενήσει αυτή τη δομή. Αυτή η δομή είναι περίπου των 20 ωφελούμενων θα φιλοξενεί. Να κάνω μια διευκρίνηση ότι το συγκεκριμένη δομή θα λειτουργεί, θα εντάσσει και δεν θα είναι μόνιμη κατοίκηση για τους μόνιμους κατοίκους της ΧΙΟΥ είναι αυτή η δομή. Η δουλειά της αυτής της συγκεκριμένης δομής θα είναι στο να παίρνουμε πολίτες οι οποίοι έχουν έρθει σε δύσκολη οικονομική ή κοινωνική έκθεση, να το πω έτσι, στην πολιτεία, να τους βοηθήσουμε μέσα σε ένα εξάμηνο, οκτάμηνο με τα εργαλεία που έχει η Διεύθυνση Προνοίας, είτε λέγεται ΚΕΑ, είτε λέγεται Επίδομα Ενανικίου, ώστε να ξαναορθοποδήσουν, να τους βοηθήσουμε και να ξαναενταχθούν στην κοινωνία. Δεν είναι μία λύση μόνιμη αστέγων για να βάλουν μόνο εκεί. Είναι μία λύση προσωρινή, να το πω έτσι εισαγωγικά, ώστε ξανά ο πολίτης να τον εξανετάσουμε στην κοινωνία. Δεν θέλουμε τη μόνιμη κατάσταση. Ένα είναι αυτό. Μία δεύτερη, όχι σκέψη, που πάμε να υλοποιήσουμε μέσα σε αυτό το λεγόμενο υπνοτήριο που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να υπάρχει το κοινωνικό πλυντήριο, στο οποίο θα βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν προβλήματα οικονομικά, τα οποία ξέρουμε ακριβώς ποιοι χρειάζονται. Όλα αυτά για να γίνουν και να τροποποιηθούν και να υλοποιηθούν χρειάζονται αρκετούς χρόνους. Και μιλάμε για ένα διάστημα που δουλεύει αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση Προνοίας μαζί με τον προγραμματισμό πάνω από 1,5 χρόνο. Άρα, για να βρούμε και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και να δούμε και πώς μπορούμε να το εντάξουμε και πώς μπορούμε και τι χρειάζεται ακριβώς η κοινωνία μας ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε την πιο σωστή δομή που πρέπει να λειτουργήσει στο νησί μας. Ο αριθμός 20 δεν είναι οι ανάγκες του νομού. Απλά ο αριθμός 20 είναι, μας το καθορίζει ως το μίνιμουμ, να το πω έτσι, ο αριθμός της ένταξης στο πρόγραμμα, το χρηματοδοτικό. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, αν υπάρχουν πολίτες, φυσικά υπάρχουν πολίτες, οι οποίοι δεν σημαίνει ένας πολίτης ο οποίος έχει προβλήματα θα τον δούμε μόνο στον δρόμο. Θα δούμε πολίτες οι οποίοι έχουν και οικονομική αστάθεια ώστε να διαχειριστούν το ηλεκτρικό ρεύμα, τις πάγιες κοινωνικές ανάγκες, να το πω έτσι, στις οποίες μέσα σε αυτό το πρόγραμμα θα το βοηθήσουμε και με το κοινωνικό παντοπολείο, με το κοινωνικό φαρμακείο, με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που είναι το ΚΕΑ, την επιδότηση νοικίου και όλα αυτά. Πάνω εκεί προσπαθούμε να το εντάξουμε, πάνω εκεί έχουμε βάλει τη φόρμα ώστε να προχωρήσει και πιστεύω ότι, δεν σας κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με την ιδέα αυτή που έχει πέσει εδώ και 1,5 χρόνο, ώστε να υλοποιηθεί και η εισήγηση έχει γίνει από τη Διεύθυνση Προνοίας, να το πω έτσι, ώστε ένα νησί, νομίζω πρέπει να είναι και το μοναδικό νησί που πάει να κάνει μια τέτοια δομή αυτή τη στιγμή. Το ακίνητο που αναζητάτε πρέπει να είναι στο κέντρο της πόλης, δηλαδή θα είναι η δομή αυτή. Κοιτάξτε, αυτά θα μπουν στην οικονομική, γι' αυτό θα περάσει από την οικονομική για την ένταξη με τα κριτήρια τα οποία το πρόγραμμα λέει να είναι προσβάσιμο κοντά στο κέντρο του νησιού. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει και όσο μακριά δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι κοντά, αλλά δεν πρέπει να είναι όμως και κοντά σε σχολεία, ένα, το οποίο δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει κάτι αρνητικό, γιατί έχουμε να κάνουμε πολίτες οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας. Και το δεύτερο είναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και με τα πόδια στην ανάγκη αυτή. Σε αυτά τα πλαίσια πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε, δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει και το υπνοτήριο, να το πω έτσι εισαγωγικά, και σε άσχημες καιρικές συνθήκες, είτε λόγω κρύου είτε λόγω ζέστης, για να βοηθήσουμε και τους πολίτες πάνω σε αυτά τα πλαίσια.